Σίγουρη από το πρωί εκείνης της Μαύρης Τρίτης ότι όταν θα έβγαινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να μιλήσει θα έλεγε ότι κλείνει η ΕΡΤ. Το περίμενα λοιπόν. Γνωρίζαμε την είδηση για το κλείσιμο της ΕΡΤ από τις προηγούμενες μέρες. Εκείνη την ώρα όμως ήμασταν πια σίγουροι ότι θα συμβεί. Επιστρέψαμε σε κανονική ροή προγράμματος βγάζοντας ένα έκτακτο δελτίο για τις εξελίξεις σχετικά με την ΕΡΤ. Το πρώτο τηλέφωνο που πήρα, ενώ μεταδίδαμε ταυτόχρονα τη ροή των εξελίξεων και την απόλυσή μας, ήταν από το παιδί μου. Πανικόπλητο, έμαθε το γεγονός από τα κανάλια και λέει: «Παπά, με κλάματα σε απολύσανε και τα λοιπά». Εγώ τι να του πω, δεν εξετάζω όπως καταλαβαίνεις, φορτίστηκα σε μεγάλο βαθμό. Με στηρίξαν οι συναδελφοί μου εδώ πέρα. Έκλεισε το τηλέφωνο γιατί δεν μπόρεσε να ανταποκριθώ στην ερώτησή της και όταν ηρέμησα την ξαναπήρα. Το δελτίο ειδήσεων βγήκε κανονικά με όλη την πληροφόρηση που είχαμε εκείνη την ώρα. Και εν συνεχεία ήμασταν έτοιμοι να βγούμε την ώρα που ο κύριος Κεδίκογλου θα έκανε την ανακοίνωσή του. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ. Αυτό που συνέβη σε πρώτη φάση είναι να μην πιστεύουμε αυτό που ακούγαμε. Υπήρξε ένας πανικός μεγάλος, αναγκαστήκαμε όλοι να κοιτάμε ένας τον άλλον. Τι γίνεται, δεν το πιστεύαμε και τι εξέλιξη θα μπορούσε να είχε. Όλη εκείνη τη μέρα και πριν καν γίνει η ανακοίνωση, πολλοί από εμάς εδώ κλαίγαμε, αλλά συνάμα σκεφτόμασταν και τρόπους αντίδρασης σε αυτό το πραξικόπημα. Ο μοναδικός τρόπος που είχαμε και διαθέτουμε ακόμα είναι η φωνή μας, να είναι η ΕΡΤ ανοιχτή. Από εκεί και πέρα κλείσαμε αυτό το δελτίο, καλώντας τον κόσμο, λέγοντας τον κόσμο, μείνετε κοντά μας. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι δική σας. Προστατεύστε την. Το πρώτο πράγμα που κάναμε είναι να ασφαλίσουμε τις δικές μας αποθήκες. Το δικό μας υλικό, επειδή είναι ευαίσθητο, είναι ακριβό και τα λοιπά, κλειδώσαμε τις αποθήκες και παραδώσαμε τα κλειδιά στον προϊστάμενο. Μετά το πρώτο σοκ, μετά την πρώτη αγανάκτηση, μετά τα πολλά γιατί, είπαμε όχι, μένουμε εδώ και δουλεύουμε. Είχαμε μια συνεχή επικοινωνία με τον ημιτό, καθώς και με τον επόπτη του γραφείου, για να δούμε τι να κάνουμε για να διατηρήσουμε το πρόγραμμα. Είμαστε βάρδια στο κέντρο κομπής ημιτού και κάποια στιγμή γύρω στις 10.30 το βράδυ εμφανίστηκε μια δημιουργία των ΜΑΤ, έκοψε την εξωτερική περίφραξη του οικοπαίδου και εμφανίστηκε στην εξωτερική πόρτα του κτηρίου. Μετά από κάποια ώρα, δεν θυμάμαι τον ακριβή χρόνο να το προσδιορίσω, νομίζω ότι ήταν 10. Είδαμε τις κλούβες των ΜΑΤ να έρχονται στην κεντρική είσοδο της Κατεχάκη, γιατί εκεί είναι η έδρα μας, και θελήσανε να μπουν μέσα. Ο φύλακας ζήτησε ένα χαρτί από τον εισαγγελέα, όπως είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι άνθρωποι είπαν ότι δεν έχουν και καθίσαν απ' έξω περιμένοντας, υποτίθεται, το χαρτί του εισαγγελέα, το οποίο μέχρι την ώρα που εμείς φύγαμε δεν ήρθε ποτέ. Με την απειλή των όπλων, ο τεχνικός που είχαν μαζί τους έκοψε τους πομπούς. Μαζέψαμε μετά τα προσωπικά μας αντικείμενα με την απειλή των όπλων συνέχεια και με την συνοδεία δύο περιπολικών μας κατέβασαν κάτω από το βουνό του Ημιτού. Από τον τρόπο που έγινε αυτό, κόβοντας την πόρτα και είσοδο με τα όπλα, οπότε πρέπει να προετοιμαστούμε και εμείς οι υπόλοιποι κατάλληλα για να δούμε τι θα κάνουμε. Συζητήσαμε μεταξύ μας και πήραμε μια απόφαση να κρυφτούμε σε ένα σημείο, να μην απομακρυνθούμε από το κέντρο, αλλά να μην μας συλλάβουν στο χώρο αυτό και τραβήξουμε αυτά που τραβήξανε στον Ημιτό. Αλλά σε λίγο μάθαμε ότι κόπηκε το σήμα, πιθανόν με παρεμβολή, από κάποιο βαν, δεν ξέρουμε από πού, και περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Ζήσαμε την αγωνία όλοι στην αδελφή εδώ πέρα, ενημερώνοντας συνέχεια τις εξελίξεις στο στούντιο που έβγαζε το δελτίο μας, ότι η πομπή μας ένας-ένας το σήμα κατέρε. Από τη στιγμή που κόπηκε και είχαμε μαύρο, προσπαθήσαμε να οργανώσουμε τους ανθρώπους να βλέπει ο κόσμος κάποια εικόνα. Όσο είχαμε εναλλακτικές λύσεις, είτε από δορυφόρο είτε από το Earthworld, βγάλαμε εικόνα σε κέντρα μας.
Μάθαμε ότι έκλεισε η Πάρνηθα και ο Ημιτός με την εισβολή των ΕΚΑΜ. Και από εκεί και πέρα προσπαθούσαμε να οργανώσουμε τα επαρχιακά τουλάχιστον κέντρα να βλέπει ο κόσμος κάποιο πρόγραμμα. Έχουμε ένα άλλο ακόμα τηλέφωνο που ήταν άλλο ένα πλήγμα. Κατάγουμε από ένα κριτικό νησί τη Λέρο, όπου είχα δώσει στον δήμαρχο ένα τηλέφωνο emergency σε περίπτωση που έχουμε κάτι σοβαρό γεγονός και έχουμε κάποιες σοβαρές ανομαλίες να μπορέσουμε να το φέρουμε σε επαφή, αφού ένα κριτικό νησί όπως οφείλει έρθει να κάνει σε όλα. Και μου λέει ότι Μιχάλη, έχουν φύγει το σήμα της κρατικής τηλεόρασης και τα κανάλια μας και τα τρία. Και από εκεί και πέρα εκεί εκπέμπαν τούρκικα. Η πρώτη κίνηση που κάναμε οι διευθυντές των ραδιοφώνων ήταν να συναντηθούμε και να αποφασίσουμε από κοινού ότι το ελληνικό ραδιόφωνο δεν θα συγγύσει. Σαν κεντρικός έλεγχος ενδιαφερθήκαμε να διασφαλίσουμε τις δωρεές προγραμμάτων ΝΕΤ, ΕΤΕΝΑ, ψηφιακών και άλλων, της ΕΡΤ, με διάφορους τρόπους. Σε κάποια στιγμή την ώρα που βρισκόμαστε στην Κατεχάκη μας ζητήθηκε να βγάλουμε δύο ζεύγιο ραδιοζευκτών, τα οποία όντως τα βγάλαμε με προσοχή και τα στείλαμε πάνω στην Αγία Παρασκευή για να μπορέσουμε να κάνουμε συνδέσεις απευθείας με τους πομπούς για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βγάζουμε το πρόγραμμά μας. Δηλαδή καταφέραμε μέσα από διάφορες πατέντες αλλά και από τις ιδιαίτερες γνώσεις των τεχνικών μας μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε να είμαστε στον αέρα και να ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό τι ακριβώς συμβαίνει στην δημόσια ραδιοτηλεόραση. Την ίδια ώρα όμως που κοβόταν και γινόντουσαν αυτές οι διακοπές, πολυπληθείς φίλοι ξεκίνησαν και υποστηρικτές, θα έλεγα, του δημόσιου ραδιοφώνου, ξεκίνησαν να μεταδίδουν το πρόγραμμα. Το ίδιο το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Από την πρώτη στιγμή βρέθηκε μαζί μας. Το ίδιο βράδυ οργάνωσε μέσα στο διαδίκτυο την αναμετάδοση του προγράμματος. Σταθμοί στο λεκανοπέδιο της Αττικής αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην περιφέρεια, στην Ομογένεια, ενώθηκαν μαζί μας και ένωσαν τις φωνές ώστε να μην σταματήσει. Μετά την ανακοίνωση του αξιωματικού που είχε ανέρθει μονάδα στην περιφρούρηση στην Κατεχάκη να εγκαταλείψουμε τον χώρο. Σπάσανε την πόρτα εισόδου, την κόψανε με κάποιο τρόπο, δεν ξέρουμε με τι την κόψανε. Ανοίξανε τον 7ο-8ο όροφο, 7ο-8ο και 9ο όροφο που έχουμε εμείς τους πομπούς και τα μηχανήματα. Σπάσανε τις κλειδαριές με προοπτική να βάλουν καινούργιες. Φτάνοντας στην πύλη, αξιωματικός περιφρούρησης μου είπε ότι πλέον πρέπει να αποχωρήσετε. Οι εγκαταστάσεις πλέον είναι στην ευθύνη τη δικιά μας. Τέλειωσα την επόμενη μέρα στις 4 η ώρα περίπου το απόγευμα και αποφάσισα και εγώ να πάω στο σπίτι μου. Καβάλισα τη μηχανή μου και προσπάθησα να βγει έξω. Οι αστυνομικοί που ήταν στην πύλη με είδανε περίεργα, λέει, από πού είσαστε εσείς? Σου λέω, ήμουνα στο γραφείο μου και δούλευα. Λέει, και πώς είσαστε στο γραφείο σου, πώς δουλεύατε, από πότε δουλεύατε, πότε μπήκατε μέσα? Τους λέω, από την προηγούμενη μέρα είμαι μέσα. Και πού κοιμηθήκατε? Μα δεν κοιμήθηκα αφού είχα δουλειά. Μετά από το σοκ ξεκινάει η διαδικασία το να αυτοδιαχειριστούμε όλο αυτό το κτίριο με τους εργαζόμενους, με τα μηχανήματα, με τα στούντιο που πρέπει πρώτα απ' όλα να τα προστατεύσουμε και να μπορέσει να λειτουργήσει, να συνεχίσει να λειτουργεί αυτό το μαγαζί. Εμείς δεν είμαστε αστυνομικοί, ούτε στρατιωτικοί. Είμαστε απλοί πολίτες που εδώ και τόσα χρόνια δουλεύουμε ως ηχολήπτες, ως ηλεκτρονικοί, ως καμεραμάν και ξαφνικά κληθήκαμε από μια κυβέρνηση να κάνουμε τους αστυνομικούς, να κάνουμε τους στρατιωτικούς, μοιράζοντας νούμερα στους συναδέλφους για να κάνουμε περιφρούρηση. Και γενικότερα μια αυτοδιαχείριση που πραγματικά και για μας, πέρα το ότι έχουμε τον πόνο μας και τη στενοχώρια μας, το ότι είμαστε απολυμμένοι, αυτό όμως μας έδινε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και θέλω να σας πω ότι οι σχέσεις μας έγιναν πολύ πιο στενές. Oh,
τραγουδί. Είναι ο πρώτος όροφος των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ και του τρίτου προγράμματος. Θα έλεγα, είναι ο όροφος του πολιτισμού. Αυτό λοιπόν το κομμάτι θέλουμε να αξιοποιήσουμε, θέλουμε να μην σταματήσει και θέλαμε να δώσουμε μπρος αυτή τη μεγάλη μηχανή που έχουμε στη διάθεσή μας. Ελπίζω να το ξανασκεφτούν. Οι υπεύθυνοι, ελπίζω, δεν είναι κακό κάποιος να κάνει λάθος. Ακόμα και αυτοί που έχουν καλύτερες προθέσεις μπορούν να κάνουν λάθη. Δεν είναι κακό να ζητάμε συγγνώμη όταν κάνουμε μια γκάφα. Για κάποιους ανθρώπους, όχι μόνο για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, η δουλειά μας είναι η ζωή μας. Έχουμε επιλέξει να κάνουμε τη δουλειά που μας αρέσει, μας ικανοποιεί αυτή η δουλειά και αμοιβόμαστε όπως όλοι οι εργαζόμενοι. Η μισθή μας είναι όπως όλων των εργαζομένων. Θα θέλαμε να έρθει κόσμος να μας ρωτήσει, να γνωριστούμε, να μας δει ότι δεν είμαστε θηρία, ότι δεν είμαστε εξωπραγματικοί και να δουν το φάκελο της μισθοδοσίας μας. Ξέρω ότι πρέπει να δουλέψω για τον άνεργο, για όλο τον κόσμο έξω. Πρέπει να βγαίνει το πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης άψογα στον Έλληνα τηλεθεατή. Πρώτη φορά η ΕΡΤ ανοίγεται τόσο πολύ στον κόσμο. Έρχεται μέσα ο κόσμος και κοιτάζει με έτσι περιέργεια τα γραφεία μας, τα στούντιο, θέλει να μας γνωρίσει από κοντά. Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Ο κόσμος άρχισε να ανεβαίνει στην ΕΡΤ. Πλήθος κόσμου μέσα σε 2 ώρες είχε φτάσει στο προάβλιο της Μεσογείων, είχε φτάσει έξω από την ΕΡΤ. Είτε μέσα από site, είτε μέσα από τους περιφερειακούς. Πάντως κατορθώσαμε το ακατόρθωτο. Το σήμα να βγαίνει, ο κόσμος να ακούει το ραδιόφωνο και σε μια συνεχή ροή να ενημερώνουμε τον κόσμο για το τι συμβαίνει στη δημόσια ραδιοφωνία. Όσο για το μαύρο, γιατί πολλοί μιλάμε γι' αυτό, εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν έχω δει μαύρο. Ήμουν στο κοντρόλ, συνεχίσαμε να εκπέμπουμε, ποτέ δεν είδα μαύρο στην οθόνη και ποτέ από τότε δεν έχω ανοίξει την τηλεόρασή μου. Η ΕΡΤ είναι η ιδέα. Δεν είναι ο Δημήτρης. Είναι η ιδέα. Η ΕΡΤ είναι η Ελλάδα. Δεν γίνεται να διορθωθούν τα λάθη όλων αυτών των χρόνων, των πολλών χρόνων, με το να μπουν τα πράγματα σε μία σειρά με ανοιχτή την ΕΡΤ. Δεν μπορεί να μπει μία τάξη με ανοιχτή την ΕΡΤ. Επιμένουμε να λέμε ότι παραμένουμε να δουλεύουμε για το δημόσιο φορέα που ενημερώνει τους πολίτες. Επιμένουμε να λέμε ότι ακόμα θέλουμε να εκπέμπεται το σήμα και δεν πετάμε την ασπίδα κάτω. Συνεχίζουμε να παλεύουμε, όχι γιατί προσδοκούμε ότι θα επαναπροσληφθούμε ή κάτι άλλο, υποσχέσεις ή απειλές. Επιμένουμε να λέμε ότι ο αγώνας ακόμα παίζεται, είμαστε στο παιχνίδι, προσπαθούμε με τη δύναμή μας στη συμπαράσταση του κόσμου, των ανθρώπων που έχουν λογική και πιστεύουν στο ότι είναι άδικο αυτό που πάνε να κάνουν, που νομίζουν ότι αυτό το που θα κάνουν θα φημώσει την αλήθεια, θα φημώσει τη δημοκρατία. Μόνος λόγια δεν έχει.